Άλλες φορές, και είναι γνωστό σε όλους μας, ο Θεόπτης και Αγιώτατος Δαβίδ ο Προφητάνας εγεννήθηκε το 1085 π.Χ. και κοιμήθη ειρηνικά το 1015 π.Χ. Έζησε συναπτά 70 έτη. Προφήτευσε περί αυτού κατά κυριοξία και είπε τα έτοιμον εν εαυτής 70 έτη. Εάν δε εν δυναστείας 80 έτη και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος. Το διαβάζουμε αυτό συνεχώς. Θα έλεγε τα έτη μου επί της γης θα είναι 70 του Ιού μου 52. Ο Άγιος Σολομών γεννήθηκε το 1027 π.Χ. και κοιμήθηκε το 975 π.Χ. Όταν ανέλαβε την βασιλεία ήταν το 12ετής, το 1015 π.Χ. Τα αδέρφια του ήταν πιο μεγαλύτερα όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, αλλά το θέλημα του Θεού ήταν να γεννηθεί από την Βηρσαβέ και από τον Δαβίδ ο Σολομών. Αυτό τον εταπείνωνε, διότι προσπάθησε να ζήσει με εγκράτεια, το οποίο δεν το επέτυχε στη συνέχεια. Και αν ο πατέρας του έκανε μια αμαρτία και πήγε με μια γυναίκα, αυτός πήγε με πολλές. Αυτό το αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, ότι το πιο μεγάλο πάθος αυτού του σοφοτάτου ανθρώπου ήταν ότι ήταν γυναικάς. Βέβαια, το να έχουν πολλές γυναίκες δεν απαγορευόταν το καιρό εκείνο, διότι ο Θεός ευθύς εξ αρχής μίαν Εύαν επίησε εις τον έναν Αδάμ. Δεν επίησε 2, 3 και 5, 10 να διαλέξουμε και να κάνουμε επιλογές. Όταν όμως ο Λάμεχ, άλλος Λάμεχ, διάδοχος του Κάιν, πήρε 2 γυναίκες την τις οποίες τις εξομολογήθηκε πως εφώνεψε 2 ανθρώπους, την Εδά και τη Σελά, από τότε άρχισε με μια άλλη κατάσταση και μπαίνουν λογισμοί στους ανθρώπους εάν επιτρέπεται να έχουν 1 ή 2 ή περισσότερες γυναίκες. Αυτό κράτησε πολλούς αιώνες μέχρι την εποχή των Αγιωτάτων Πατριαρχών. Βλέπουμε ο Πατριάρχης Αβραάμ είχε την Άγαρ που ήταν ο βοηθός του με εντολή της νομίμου συζύγου του της Σάρας, την Σάρα, και στη συνέχεια την Χετούρα όταν εκοιμήθη η Σάρα 127 χρονών περίπου ενυφεύθηκε με εντολή Θεού βέβαια την Χετούρα, από την οποία απέκτησε άλλα 6 τέκνα σε βαθύ γύρας και εκοιμήθη εν ειρήνη 175 ετών. Δεν απαγορευότανε από τον νόμο, δεν έχουμε γραπτό νόμο. Και η Θεία Χάρις έτσι τους πληροφορούσε τότε. Ο καθένας είναι Άγιος και τέλειος στην εποχή του, όχι σε κάθε εποχή. Οι Άγιοι δεν συγκρίνονται με όλες τις εποχές, αλλά σε κάθε εποχή. Τότε δεν έχουμε γραπτό νόμο, ούτε παλαιό. Έχουμε τον έμφυτο ηθικό νόμο και την προσωπική κατάσταση εκάστου ανθρώπου. Ο Υιός του όμως, ο Ισαάκ, ενυφεύθηκε μόνο 1 γυναίκα, την Αγιωτά την Ρεβέκα, και όταν απέκτησαν δίδυμα τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους φάνηκε παράδοξο που απέκτησαν δίδυμα. Μέχρι τότε ο άνθρωπος έγινε το ένας-ένας, ξεχωριστά, δεν είχαμε δίδυμα κτλ. Τους φάνηκε λοιπόν σαν πολύ μεγάλο σημείο και σταμάτησαν τις σαρκικές σχέσεις και έζησαν με αγνότητα τόσα χρόνια, διότι ο Άγιος Ισαάκ έζησε 180 χρόνια. Πολύ νωρίς δε τυφλώθη. Γι' αυτό είναι και προστάτης των τυφλών. Κι άλλοι βέβαια Άγιοι. Έζησε πολλά χρόνια τυφλός, εις αμφωτέρας ως οφθαλμός, τόσο τυφλός ήταν, ενώ ήταν πλήρης χάριτος, ώστε δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτή την απάτη που έκανε η μαμά του να το φορέσει τις προβιές εις τα χέρια. Η μεν φωνή Ιακώβ, εδέ χείρες Ισάου. Αυτό παρέμεινε μέχρι σήμερα.
τόσο αγαθός που ξεγελάστηκε. Και απορεί κανείς και λέει ότι μολονότι έχει τόση πολύ χάρη ο άνθρωπος, κοιτάξτε από ένα πολύ παραμικρό πώς ξεγελέται. Δηλαδή δεν θέλει να το χαϊδέψει και σε άλλα σημεία, μόνο στα χεράκια. Ή το τόσο αγαθός. Γιατί ήταν λίγο πιο πονηρός, έλα να του πει. Κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση, για να ψηλαφίσω παντού. Άρα λοιπόν είναι απάτη. Θα φανεί αμέσως η προσθήκη της δωράς. Και έζησε λοιπόν μια απόλυτη καθότητα και παρθενία τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, γι' αυτό και στο μυστήριο του γάμου η Εκκλησία εύχεται στο ζεύγος να σας ευλογήσει, να σας χαριτώσει όπως ευλόγησε τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν. Παραβλέπει τον πατέρα του, ίσως και τον υιό του, και απευθύνεται μόνο σε αυτό το Άγιο Ζεύγος. Έτσι λοιπόν ο προφητάνεξ Σολομών είχε αυτό το πάθος και εναγκάστηκε ο Χριστός μας να του κόψει τη ζωή. «Μη αναγκάγισμε εν εμίση ημερών τα έτοιμο», λέγει πάλι ο Δαβίδ για τον εαυτό του, διότι το καιρό εκείνο ζούσαν λίγα χρόνια άνθρωποι, εμειώθηκαν τα χρόνια της ζωής μέχρι 120 το μέγιστον, που ήταν ο ίδιος ο Άγιος Προφήτης Μωυσής. Αν και ο γιώτατος Ιώβ έζησε 247 χρόνια, ξεπέρασε τα εσκεμμένα της εποχής εκείνης. Όμως ο Άγιος Σολομών έζησε 52 έτη μόνο και αναγκάστηκε ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω, ο άνθρακος τότε λόγος, να του κόψει τη ζωή λόγω αυτού του πάθους, και με τις ευχές του γονέου, του πατρός του, εσώθη. Γι' αυτό και μνημονεύονται στην Παλιά Διαθήκη τόσα ιερά κείμενα του δικά του. Όταν δεν έχουμε έναν σεσωσμένο, δεν μας απασχολεί τι έχει γράψει, λόγω χάρη Οριγένης. Εάν δεν είσαι σεσωσμένος και Άγιος, όχι απλώς σεσωσμένος, δεν αναγεννώσουμε στην Εκκλησία επισήμως, στις λυτές και τα λοιπά, προφητείες κάποιου ανθρώπου, όσο και σοφά να είναι τα βιβλία του. Στην Εκκλησία όσοι διαβάζουν και αναγεννώσκονται είναι όλοι σεσωσμένοι και Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν λέγουμε ότι ο Άγιος Σολομών ή το Άγιος. Μόλις λοιπόν ανέλαβε τη βασιλεία και έλαβε χήμα όλη την Θεία Σοφία 12ετής με εκείνο το όραμα, τι να του δώσει ο Θεός, δόξα, χρήμα ή Θεία Σοφία? Αυτό συζήτησε τη Θεία Σοφία, διότι λέγει, με αυτήν εγώ θα σε γνωρίσω καλύτερα. Εσένα θέλω, εσύ είσαι ο πλούτος και η δόξα και τα πάντα. Αν και την ανθρώπινη δόξα ουδής εμίσησε και τα χρήματα ίσως πολλοί τα επιθύμησαν, αλλά οι κλέπτοι αυτή τη δουλειά κάνουν. Και κλέπτουν και διορίσουν. Αυτό συζήτησε τη Θεία Σοφία και αναπάθηκε ο Χριστός μας και του χάρισε και την δόξα και τον πλούτο, ώστε ήταν ο πιο πλούσιος και δεδοξασμένος και σοφός βασιλεύς από όλους που παρήλασαν τόσα χρόνια. Περισσότερο και του πατρός του, στη Θεία Σοφία. Ιξιώθη δε, ενώ ήταν μικρός, να κτίσει και τον ναόν στον Θεόν, τον αληθινόν, διότι ήταν ακόμη αγνός και καθαρός, και αν είχε διαπράξει αμαρτήματα, δεν θα δεχόταν και ο Θεός αυτόν τον ναόν. Έγινε ο ναός που κράτησε λίγα χρόνια και πήρε το όνομά του ο ναός Σολομώντος. Και εκεί άρχισαν οι πρώτες λειτουργίες. Αυτό κράτησε περίπου 500 χρόνια όπως το γνωρίζουμε, και γινόταν η Θεία Λειτουργία το καιρό εκείνο, που ήταν πραγματικά όπως είναι τα σημερινά σφαγεία, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, να σφάζουν τα ζώα και να τα καίνε και να τα θυσιάζουν. Όταν όμως το 586 π.Χ. έγινε η πυρπόληση του ναού του Σολομώντος από τον Ναβουζαρδάν, αυτό εφάνηκε πολύ μεγάλη δυσκολία και σημείο μεγάλο αντίχριστο, θα λέγαμε με την δική μας ορολογία, να καταστραφεί ο ναός του Σολομώντος. Κάτι που τόσο ο Άγιος άνθρωπος επίησε αυτό το ναό με εντολή Θεού, παλήθαν τόσοι και τόσοι αιώνες, έγιναν τόσες θείες, τόσες θεοσημείες έγιναν μέσα σε αυτό το ναό. Και τώρα λοιπόν ένας αντίχριστος Ναβουζαρδάν και ο Ναβουχοδονόσον παραχώρησε ο Κύριος και αυτοί να κάνουν αυτή τη μεγάλη ζημιά. Παλήθαν όμως λίγα χρόνια και το 170 πάλι π.Χ. αφού ξαναχτίστηκε ο ναός από τον Έζρα και τα λοιπά, ξαναγκρεμίστηκε πάλι από τον Ενδίωχο τον τέταρτο τον Επιφανή της Συρίας τον βασιλέα. Και αυτό πάλι ελείπησε πάλι περισσότερο τους Εβραίους, διότι άρχισαν πλέον να αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον ναό. Δεν μπορεί να ξανακτίζεται και να ξαναγκρεμίζεται, και μάλιστα από αντιχρίστους ανθρώπους με τη δική μας ορολογία, και μάλιστα με τους πιο φοβερούς αντιχρίστους.
Εάν υπήρχε ένας θανάσιμος εχθρός όλων των Εβραίων, όλες τις γενιές, είναι ο Αντίοχος, ο οποίος ξεπερνούσε και το Χίτλερ και τα λοιπά. Αλλά ο Θεός θέλησε να πυροπολήσει τον ναό και να καταστρέψει και την πόλη. Και από το 170 π.Χ. φτάνουμε στο 70 μετά Χριστόν, που επί τίτου πλέον ξαναγκρεμίζεται για τελευταία φορά μέχρι σήμερα. Πολλοί ασχολήθησαν με τον ναό, εάν θα κτιστεί και πότε θα ξανακτιστεί και τα λοιπά. Τα γνωστά θέματα. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να κτιστεί και πότε θα κτιστεί, αλλά αυτό που αποκαλύπτει η Ιερά Παράδοση είναι ότι καταργήθηκε η Παλαιά Θυσία αμετακλήτως. Και 1000 τους Σολομώντας να ξανακτιστούν, όχι μόνο ένας, η Παλαιά Θυσία καταργήθηκε οριστικώς, όπως και η περιτομή η σαρκική καταργήθηκε. Έχουμε αχυροποίητο και πνευματική, δεν έχουμε σαρκική περιτομή. Είναι αυτό που προφητεύει πάλι ο πατέρας του Δαβίδ, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό δεν είναι πλέον κρεών και ταύρων και μόσων, αλλά καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Είναι η θυσία του Πνεύματος της Κοινής Διαθήκης. Και έχουμε λοιπόν την ανέμακτο θεία θυσία και λειτουργία. Ούτε και ο Χριστός παραχωρεί να χυθεί αίμα στην Καινή Διαθήκη στην εποχή της Χάριτος. Έτσι λοιπόν η θυσία του αίματος καταργήθηκε στις θυσίες αυτές των ζώων και δεν είναι το ζητούμενο να ξαναχτιστεί, γιατί και να ξαναγίνει αυτό το πραγματάκι δεν θα μας απασχολήσει το θέμα από πλευράς Ορθοδοξίας, εφόσον δεν δέχεται ο Θεός οριστικά και αμετακλήτως αυτές τις θυσίες. Και έτσι λοιπόν απασχολεί αυτούς τους ανθρώπους εάν θα ξανακτιστεί και πότε, τη στιγμή που καταργήθηκε αυτή η θυσία. Ξέρετε, υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι και μορφωμένοι Εβραίοι που σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα και αλλαχού και ορθόδοξη ελληνική θεολογία και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα και τα πιστεύουν. Αλλά για λόγους φυσικούς, ευνόητες, που δεν θέλουν να συμφωνήσουν με τα λεγόμενα μας, διότι σαν να παραβλέπουν και σαν να προδίδουν τους προγόνους των. Είναι πολύ επόμενο αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι καθυστερημένοι δυνοητικά, το αντιλαμβάνονται ακριβώς. Του λόγου του αληθές ότι ακριβώς έτσι έχουν. Πλέον καταργήθηκε η Παλαιά Θυσία και δεν μας απασχολεί να ξανακτιστούμε στο Σολομώντος. Αν θα ξαναγίνει επί Αντιχρίστου, αυτό είναι για ένα άλλο θέμα. Πλέον οι θυσίες οι παλαιές καταργήθηκαν και ισχύει μόνο η ανέμακτος θεία λειτουργία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού μας. Πώς είπατε, Παπούλη? Χειροσύνη. Όταν διαβάζει κανείς αυτόν τον βίο, αυτού του Αγίου Γρηγορίου, του Φωτιστού και μεγάλου Ιεραποστόλου πραγματικά της Μεγάλης Αρμενίας, όταν πήγε ήταν όλοι δολολάθρες και σατανολάθρες και όταν ακοιμήθη ανηγυρίο, μαρτυρικά βεβαίως, σχεδόν όλοι είχαν γίνει χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία οφείλει την αρχή της σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Αυτό όμως που δημιουργεί θαυμασμό, πολύ μεγάλο θαυμασμό και ευλάβεια στον Άγιο, είναι ότι είναι ίσως ο μοναδικός Άγιος που μαρτυρούσε τόσα πολλά χρόνια, περίπου 17 έτη. Ο Άγιος Αθανάσος, ο Αλεξανδρίας ο Μέγας, είναι ο Πατριάρχης, ο οποίος σχεδόν μια ολόκληρη ζωή του στην εξορία και στους διωγμούς, κατέχει τα πρωτεία στους διωγμούς, στις οικοφαντίες και στις εξορίες. Και αυτός ο Άγιος, ο Γρηγόριος της Μεγάλης Ερμηνείας, ο Φωτιστής, στο να υπομένει τόσες και τόσες δοκιμασίες, νομίζω όλα τα βάσανα του γνωστού τότε καιρού και των βασάνων τα υπέστη, και μάλιστα πολυετός. Μόνο τα 15 χρόνια κανείς να φανταστεί σε εκείνη την αφάνταστη, βορβορώδη και διασωδία που υπέμενε, μπορεί να καταλάβει κανείς και την σωματική του υγεία, την πνευματική του υγεία, την αφάνταστη υπομονή του και μακροθυμία. Θαυμάζεται πραγματικά. Διότι έχουμε Αγίους που με το να πούν ότι είμαι χριστιανός, αμέσως γίνεται η αποτομή της κεφαλής και αμέσως λαμβάνουν το στέφανο, το μαρτυρικό και γίνονται Άγιοι. Και είναι άλλοι οι οποίοι ομολόγησαν τον Χριστό πολλά πολλά χρόνια. Τελικά βέβαια ήταν μάρτυρες στην προαιρέση, είναι ομολογητές, και άλλοι που ήταν μάρτυρες αιματερός. Αλλά υπέστησαν σαν μαρτύρια πολλά πολλά χρονικά διαστήματα, μεγάλα. Αυτός πρέπει να κατέχει τα πρωτεία. Εκτός αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Άγιοι, που τέλος πάντων οι βιογράφοι των δεν τα ανέφεραν όλα λεπτομερέστατα χρονικά.
Και ξέρετε, ανάλογα με τα βασανιστήρια είναι και τα παράσημα που έχει κανείς στον ουρανό. Ίσως γι' αυτό αφήνει και ο Χριστός για να παρουσιαστεί και να φανερωθεί και σε εμάς η πίστη, η καρτηρία, η υπομονή, η μακροθυμία. Μεγάλες αρετές. Αυτή η χάρις λέγεται ενδυμούσα μαρτυρική χάρις. Άμασταν κατερχομένοι πάρα αυτά, δηλαδή δεν την έχουν οι Άγιοι, κατέρχεται εκείνη τη στιγμή. Εάν την έχουν, σημαίνει πως υπάρχει μια χάρις, είναι όπως κανείς ναρκώνεται. Πριν από τη χειρουργία το βάζουμε ένα ναρκωτικό και ναρκώνεται και τον χειρουργούμε και δεν πονάει. Αυτό ερμηνεύεται επιστημονικά, διότι δεν πονεί το μέλος εκείνο, διότι αναρκώθη με εκείνο το υγρό το οποίο ο Θεός επίησε. Και εμείς το βάζουμε μέσα. Όταν όμως κανείς βασανίζεται και δεν πονά, όχι ότι δεν πονά, αλλά είναι τόσο πολύ αντοχικό σε αυτούς τους φρικτούς πόνους, τότε αυτή η χάρις λέγεται ενδυμούσα μαρτυρική χάρις που κατέρχεται εκείνη τη στιγμή. Και κατέρχεται μόνο στους αυτούς οι οποίοι είναι εκ προημίων, δηλαδή να γίνουν μάρτυρες. Διότι κι άλλοι θελήσαν να μαρτυρήσουν και τελικά επρόδωσαν τον Χριστό και έχασαν και αυτή τη ζωή, έχασαν και την άλλη τη ζωή. Είναι ενδυμούσα χάρις την οποία δίδει ο Χριστός σε όλους τους μάρτυρες, οι οποίοι πριν μαρτυρήσουν ματαιρά, είχαν δείξει όλη την προαίρεσή τους να μαρτυρήσουν και ανεμάκτως. Δηλαδή, λέγαν συνεχώς ένα μεγάλο όχι σε όλα τα οποία ήταν αμαρτωλά, τόσο αμαρτήματα τόσο και πάθη. Και έτσι είχαν όλες τις προϋποθέσεις να λάβουν και το στέφανο του μαρτυρίου. Και άλλοι επιδήμησαν να γίνουν μάρτυρες, αλλά όμως δεν είναι όλων αυτών των Αγίων να μαρτυρήσουν, ούτε ήταν πάντοτε καιρός μαρτυρίου και εποχές μαρτυρίου και βασάνων και διωγμών. Όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι πάντοτε ο καιρός του αοράτου πολέμου, όχι του ιερού πολέμου που κάνουν οι Ισλαμιστές. Δεν υπάρχει ιερός πόλεμος κατά των ανθρώπων. Αυτό είναι πλάι του διαβόλου εσχάτη. Αόρατος πόλεμος υπάρχει διηνικής κατά των δαιμόνων και συγκεκριμένα κατά της αμαρτίας την οποία εφευρίσκουν, εσφύρουν και με την οποία μας πολεμούν οι δαίμονες. Την εφευρίσκουν, την εισαγάγουν σε εμάς, να την κάνουμε εμείς και μετά μας χτυπούν ως κατήγοροι. Γιατί το έκανες, γιατί το έκανες. Σαν να σε λέω ότι δεν πρέπει να το κάνεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, αλλά αυτή η εισαγωγή είναι για να απελπίσουν τον άνθρωπο, όχι για να τον παρηγορήσουν να τον φέρουν στη μετάνοια. Και πολλοί απελπίστηκαν. Είναι λοιπόν συνεργός και δρυμής κατήγορος ο εχθρός. Και από τις δύο πλευράς για να κερδίζει ποσοστά. Κερδίζει πολλές φορές. Αυτή την ενδυμούσα μαρτυρική χάρη την έλαβαν και πολλοί αγιορείτες πατέρες και κυρίως στο διάστημα της Οικοκρατίας που είχαν γίνει εξωμώτες και είχαν λάβει την σφραγίδα της σωματικής περιτομής. Και μάλιστα υπήρχαν το καιρό εκείνο ενάρετοι πατέρες που είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα και έβλεπαν πως εκείνοι υποτακτικοί επιθύμουν να χύσουν το αίμα τους και την αγάπη του Χριστού, το οποίο και έγινε. Ίσως ένας ή δύο προσπάθησαν να λάβουν και αυτοί το στέφανο του μαρτυρίου, όχι την αγάπη του Χριστού, αλλά και να δοξάζονται μετέπειτα και να τιμούνται ότι είναι Άγιοι, να τους έχουμε εικόνες με το στέφανο. Μάλιστα ένας συνόδευε κάποιον υποτακτικό του παραδελφό του στην Κωνσταντινούπολη για να μαρτυρήσει και τελικά αντιστράφησαν οι όροι και μαρτυρήσε ο αδελφός που τον συνόδευε. Και ο μάρτυρας, ο υποψήφιος, έγινε προδότης και εξωμάτης, απέθανε και κολλάστηκε. Και μίλησαν στο γέροντο ότι ο υποτακτικός που πήγαινε για να μαρτυρήσει, όχι απλώς δεν μαρτύρησε, αλλά πρόδωσε. Ο δύο αδελφός που τον έδωσε να συνοδεύει τον αδελφό με υπακοή, ενώ φοβότανε, κάνοντας άλλη υπακοή, αυτός πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου. Έχουμε από τα σπάνια γεγονότα. Αυτό θέλω να πω ότι είναι ενδυμούσα χάρις που έρχεται εκείνη τη στιγμή. Δεν τη γνωρίζει κανείς, γιατί δεν την αξίζει και κανένας. Αλλά όμως είναι δίκαιο από τον δίκαιο Κρήτη Χριστό, όταν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που γνωρίζει ο Χριστός, όταν ο Κύριος γνωρίζει, θα λάβει κανείς και το χάρισμα. Αν και στον παράδεισο τρεις κατηγορίες, μόνο κατ' όνομα διαφέρουν οι άγγελοι, οι μάρτυρες που χύσαν το αίμα τους και οι μοναχοί εσωσμένοι. Αυτές οι τρεις κατηγορίες, κατά κοινή ομολογία όλων των Αγίων Πατέρων, διαφέρουν μόνο κατ' όνομα. Στον ουρανό, όχι στη γη. Η δόξα είναι η ιδία. Και όταν λέγω μοναχοί, εννοώ και τους Αγίους Ιεράρχες, οι οποίοι ήσαν φυσικά εισαγγελικά. Δεν είναι μόνο οι μοναχοί ως μοναχοί. Δηλαδή, μπορεί να είναι και λαϊκοί οι οποίοι ήσαν ως μοναχοί. Επομένως, ο μοναχισμός είναι τρόπος ζωής. Εάν βιώνετε στον τάδε ή στον τάδε, ο Κύριος γνωρίζει και θα λάβει τον ίδιο μισθό.
και ο εργαζόμενος στις πρώτες και τις ενδεκάτες θα λάβουν τον ίδιο μισθό. Σε τρόπο ζωής θα λάβουν τον ίδιο μισθό. Είτε ξεκίνησαν από την αρχή ή από το τέλος, εφόσον ο Χριστός βαθμολογεί και ο Χριστός αμείβει και ο Χριστός αποφαίνεται και είναι τόσο απροσωπόληπτος και δικαιοκρίτης. Αλλά αυτό ήθελα έτσι να επαναλάβω, πατέρες μου, στην αγάπη σας, ότι είναι ενδημούσα αυτή η χάρη και κατέρχεται χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να το αξίζει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό άνοιξαν τόσα και τόσα βασανιστήρια. Αύριο, με την βοήθεια του Χριστού μας, της Παναγίας μας, τη χάρη και της πρεσβείας του Αγίου Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, θα κάνουμε στον κάτω ναό, όπως είπαμε και προηγουμένως μια άλλη μέρα, τον αγιασμό. Περίπου στις 1 θα το κάνουμε το μεσημέρι, να κάνουμε τον αγιασμό. Είναι μια τάξη της Εκκλησίας. Μερικοί λέγανε, γιατί κάνετε αγιασμό πριν λειτουργήσετε σε ένα εκκλησάκι που έχετε πάνω από 40 ημέρες να λειτουργήσετε. Είναι μια τάξη του Αγίου Όρους. Μερικοί έλεγαν ότι μήπως μολύνθηκε ο ναός, μήπως έχασε την χάρη ο ναός από τις λειτουργίες, πρέπει να λειτουργείται συνεχώς και πρέπει να κάνουμε αγιασμό. Είναι μια τάξη αγιορείτικη. Δεν έχει σχέση με αυτά που λέγονται, γιατί αυτά είναι προϊόντα του μυαλού. Και πολλές φορές, ας πούμε, είναι και δυσεβή πράγματα. Για να πω, ας πούμε, και αμαρτωλά, δεν ταιριάζουν. Αλλά είναι μια τάξη του Αγίου Όρους. Όταν ένα εκκλησάκι, μια εκκλησία έχει πολύ πολύ καιρό να λειτουργήσει, κάνουμε αγιασμό όχι για να αγιαστεί ο ναός, εμείς για να αγιαστούμε και να αρχίσουμε, ας πούμε, ευρεπισμένοι και αγιασμένοι να λειτουργούμεθα και να αγιαζόμεθα σε εκείνο τον χώρο που προηγουμένως επίησαμε τον αγιασμό, είτε μικρό είτε μεγάλο. Στη μία λοιπόν η ώρα θα κάνουμε τον αγιασμό και την μεθερχομένη Πέμπτη, στις 5 του μηνός Οκτωβρίου, θα γίνει, όπως είπαμε, πανηγυρικά η πρώτη Θεία Λειτουργία κάτω, γι' αυτό και ετοιμάζουμε όλα τα σχετικά. Όσα βέβαια ευκορπίσουμε και ετοιμάσουμε, τα υπόλοιπα θα γίνουν και σιγά σιγά. Ήδη τοποθετήθηκαν τα στασιδάκια, αργότερα θα τακτοποιηθούν και καλύτερα, θα προστατευθούν και άλλες εικόνες και ένα-ένα σιγά σιγά θα πάρει τη μορφή του για το σχήμα του. Το χειμώνα εκεί θα λειτουργούμε όλοι μαζί. Όπως βλέπετε και διαπιστώσετε, επειδή είναι χαμηλή οροφή, είναι κατανυκτικό. Πάντοτε ένας ναός, όσο μεγάλος ή μικρός και αν είναι, όταν έχει χαμηλή οροφή, δημιουργεί μια αίσθηση κατανυκτικότητος. Και επειδή αυτός είναι σχετικά, συγκρίσει με τον επάνω, δηλαδή δεν είναι κάπως πιο χαμηλός, αλλά πολύ ευρύχωρος, άνετος, υπάρχει αυτή η άνεση της κινήσεως, της ευρυχωρίας και συγχρόνως η κατανυκτικότητα. Και βέβαια το βράδυ, φανταστείτε με τα καντελάκια, θα είναι ακόμη πιο πολύ κατανυκτικός. Να ευλογήσει ο Θεός, να χαιρόμαστε αυτές τις ακολουθίες. Δεν γνωρίζω πόσες δεκαετίες έχει να λειτουργηθεί αυτός ο ναός. 47 χρόνια. Πω. Και σκέφτηκα ότι νομίζω καλά θα είναι εκείνη τη μέρα να το συνδυάσουμε, να κάνουμε και την ανακομιδή του μοναχού Σαψών. Την ημέρα βέβαια, την Πέμπτη. Πέμπτη του μηνός Οκτωβρίου, την ημέρα θα κάνουμε την ανακομιδή του μοναχού Σαψών, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 30 συναπτά έτη, από το 1971-2001. Ο παππούς ο Θεόφιλος, ο πρώην Θεοφύλακτος Μολυδάς, όσοι τον εγνώρισαν, διακόνησε πολλά πολλά χρόνια του στα Αγίου τους Πατέρας, όλους τους μοναχούς, ανιδιωτηλός. Ήταν ένας αγιασμένος λαϊκός στην κυριολεξία, κατά κοινή ομολογία. Και τον εξίωσε ο Θεός στο τέλος της ζωής του να γίνει μοναχός, να ζήσει λίγα χρονάκια και τελειώθηκε και έτσι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τον γνώριζα προσωπικά πάρα πολύ, μαζί και βοηθήσει στην Φιλοθέα και στα άλλα μας λίγα βέβαια. Όταν είδα, όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ότι ο τάφος του είναι εδώ. Είναι για μας μια ευλογία. Εγγενίασε το κημητήριο πρώτος. Φίλος του Θεού, Θεόφιλος, από Θεοφυλάκτος, προς τιμή του Αγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, δηλαδή, που έχει γράψει αυτούς τους ωραίους λόγους και ερμήνευσε τα κείμενα του Ευαγγελίου. Αυτοί οι λόγοι του Αγίου Θεοφυλάκτου είναι από τους πιο ωραιοτέρους, ας πούμε, τους θαυμάζουν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Είχε ειδικό χάρισμα. Ξέρετε, μετά τον Αγίον τον Χρυσόστομο είναι ελάχιστοι οι οποίοι σε τόσο βάθος πλάτος, γιατί ήταν μυστικός πατέρας της Εκκλησίας, με μεγάλες εμπειρίες, ερμήνευσε και μερικά νοήματα είναι μοναδικά. Δεν τα βλέπει κανείς σε κανένα άλλο Άγιο. Πρωτοτυπείται αυτή η έκφραση και η διατύπωση σε αυτόν τον Άγιο Θεοφύλακα. Και έτσι θα κάνουμε λοιπόν και την εκκομιδή των λειψάνων του μοναχού Σαμψού, να προστηθεί μέσα στο κημητήριο και θα έχουμε
430 χάρις. Τώρα είναι 29, να συγκριθεί και ο τελευταίος. 1430 χάρις. Και μετά παίρνουμε σειρά εμείς. Να ετοιμάζουμε και εμείς τον τάφο μας και να σε κάποια γωνιά να μπει και η κάρα. Αν ο Θεός θελήσει και κοιμηθούμε, γιατί αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλού φτάσαμε, να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Αυτό ισχύει για όλους βέβαια, αλλά ξέρετε, δίνει κατά την προαίρεση ο Θεός, δεν αδικεί κανέναν και αυτό που θέλει, εκείνο σωστό, ο Θεός θα το κάνει. Δεν πρόκειται να το αρνηθεί. Δεν ζητάμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολυτελείας, πράγμα. Ζητούμε ένα απλό τάφο δηλαδή. Οι παλιοί πατέρες ήταν πολύ χαρούμενοι και είχαν αναπαυθεί όταν τελείωναν το βίο των και έβλεπαν πως θα εκειδεύοντο και θάπτοντο στο αγιώτικο χώμα. Έλεγαν μακάριες μεν εμείς οι πατέρες ή οποιοδήποτε αμαρτωλοί πατέρες που θα μας καλύψει αυτό το αγιασμένο χώμα της Παναγίας. Το Παναγιοπάθητο αυτό, χώμα της Παναγίας. Που το αγιάσαν τόσα και τόσα αίματα και αίμα και δάκρυα και αναστεναγμή τόσο Αγίων επωνύμων και ανωνύμων. Μετά βέβαια θα συνεχίσουμε πάλι στον επάνω ναό και όταν θα αρχίσουμε να κρυώνουμε σιγά σιγά θα κατεβούμε και στον κάτω ναό να λειτουργούμε και θα δρομολογήσουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα κεσάγια όπως βλέπετε ένα-ένα να τακτοποιούνται, να καθορίζουν, να ευπρεπίζουν. Όταν καθαρίζουν βλέπουμε μετά ακριβώς τις δυσκολίες και τις ανάγκες που χρειαζόμαστε επί τόπου πρακτικά. Μετά νομίζω έχει σειρά η κοίμηση της Θεοτόκου και η Αγίας Πατέρας επειδή είμαστε εδώ κοντά να μπορούμε και πρακτικά κάτι όταν θέλουμε εδώ πέρα και εμείς κάποια κολουθιά να κάνουμε ή προσκυνηθεί να προσκυνήσουν από κοντά το θλιβωμένο παραμυθία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο Άγιος Παντελήμων, ο Άγιος Ινοκέντος παράλληλα και όλα μαζί σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Επίσης αύριο είναι και της Αγίας Σκέπης, μία του μηνός. Έκλεισε αυτός ο μήνας μια για πάντα μεταστρεπτή, 30 κρατάει. Και της Αγίας Σκέπης γιορτάζει επίσης το κάτω εκκλησάκι, κάτω από τον Άγιο Αντώνη της Αγίας Σκέπης. Βέβαια ήθελε πολλή δουλειά να καθαρίσουμε, να φρεπίσουμε όπως και πάνω ο Άγιος Αντώνης. Αλλά θα τα πανηγυρίσουμε μέσα στο καθολικό. Του χρόνου βέβαια ούτε συζήτηση να γίνεται, θα γίνει λαμπρότατη η λειτουργία σε αυτή την ημέρα της βέβαια στο ναό. Όπως και του Αγίου Αντωνίου. Αλλά σιγά σιγά θέλουν και αυτά τα κλεισάκια έτσι την τακτοποίησή τους και λίγο λίγο να πάρουν όλα τα κλεισάκια τη μορφή τους, το σχήμα τους. Να υπάρχει το κανδύλι, θα υπάρχουν οι εντεταλμένα διακονητή που θα έχει πιθανά στα κλεισάκια του, να τα ανάβει τα καντιλάκια, να τα θυμιατίζει, να ψάλλονται, να είναι φρεπισμένα καθαρά γιατί αναπαύεται το πνεύμα του Θεού, να είναι τα κλεισάκια καθαρά, όχι πλούσια ή φτωχά, αλλά καθαρά. Το καθαρό έχει σχέση διότι είναι ευλάβεια και είναι επιμέλεια του ανθρώπου. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, την ευπρέπεια. Δεν λέγει ο ψαλμωδός σώσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ζητά κάτι περισσότερο. Το σώσον είναι το 10 δηλαδή, το αγίασον είναι το 20, δηλαδή αρίστευσον. Ζητά την τελειωτά την κατάσταση, διότι τον αγαπάει συνεχώς κανείς την ευλάβεια του οίκου φυσικά αναλώνεται. Αναλώνεται σε τόσες θυσίες που πολλές φορές δεν έχουν και αντίκρισμα. Δεν γίνονται και γνωστά, αλλά φυσικά είναι μια προσωπική εμπειρία και γνωστά στον Χριστό μας. Πολύ εγκεφαλική τύπη των ανθρώπων ανά τους αιώνας, όταν αναγινώσκουν δια πρώτη φορά αυτά τα θεόπνευστα και αψευδέστατα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως τα προφητικά βιβλία και συγκεκριμένα αυτήν την επιστολή την εκτενέστατη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Βαρούχ σκανδαλίζοντο και σκανδαλίζονται βάζοντας την λογική, προτάσσοντας αυτήν δηλαδή την εμπαθιστά την λογική των όταν συνοδεύεται και με την υυξημένη θύρα θεμπαιδεία, λέγοντας ότι πώς να ονομάσουμε προφητικά βιβλία όταν κάποιος υπαγορεύει και κάποιος άλλος γράφει, σαν να λέμε ότι συντάσσουμε ένα γράμμα. Κάποιος αγράμματος λέγει σε κάποιον γραμματισμένο και γράφει. Έτσι εκλαμβάνονται πολλές φορές αυτά τα κείμενα.
επειδή οι προφήτες πολλές φορές ομίλουν και αυτά που έλεγαν είναι το προφητείες, δηλαδή αποκαλύψεις στον χρόνο, εις τον μέλλοντα χρόνο. Δεν προφήτευαν το παρελθόν, πάντοτε το μέλλον, με κέντρο την σάρκωση του Θεού Λόγου. Αλλά όχι μόνο την σάρκωση του Θεού Λόγου, αλλά και την δευτέρα παρουσία του Λόγου. Πρώτος προφήτης όλων των προφητών, που προφητεύει όχι απλώς την πρώτη παρουσία του Χριστού μας, αλλά την δευτέρα παρουσία του Χριστού μας, είναι ο Αγιότατος προφήτης Ενόχ. Έβδομος από Αδάμ προφήτευσε Ενόχ την δευτέρα παρουσία του Χριστού και την πρώτη την άφησε για τους άλλους, τους μετέπειτα από αυτό. Είναι θαυμαστό αυτή η πνευματική διόπτρα, πως βλέπει τόσο καθαρά στο μέλλον και πως τα γράφει όλα αυτά, ώστε ο Άγιος Απόστολος να τα γράφει μέσα στην καθολική επιστολή του. Όταν διαβάζουμε την καθολική επιστολή του Ιούδα, του αδελφοθέου, εκεί αναφέρεται ότι έβδομος από Αδάμ προεφήτευσε Ενόχ τα περί δευτέρας παρουσίας, και αναφέρει ένα τμήμα, μία πρόταση μόνον της εκτενεστά της προφητείας του Αγιωτάτου Ενόχ, πριν καν αναληφθεί στους ουρανούς ως εις των ουρανών συγκεκριμένα, διότι αυτά τα είχαν εις την ιεράν των παράδοσιν, ελέγοντο από στόμα εις στόμα και το γνωστά εις τους γνωστούς, και δεν υπήρχε λόγος να τα καταγράψουν. Έχουμε και τον Αγιότατον προφήτη Δανίλ, ο οποίος τόσο θεαματικά, τόσο λαμπρά, τόσο φοβερά τα αναφέρει της δευτέρας παρουσίας γεγονότα, ώστε όταν το διάβασε ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, που και αυτός έγραψε λόγο για την Αποκάλυψη, λέγει εκεί και με τα θαυμασμού ότι ο σαν να τα βλέπει να γίνονται πραγματικά γεγονότα, τόσο πολύ σαν να τα βλέπει επί τόπου και τα αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια. Και έχουμε 400 και 500 χρόνια για τον προφήτη Δανίλ προ Χριστού, και τόσες χιλιάδες χρόνια προ Χριστού για τον Αγιότατο Ενόχ. Αυτοί είναι οι προφήτες, όλοι οι προφήτες, όποιος ονομάζεται προφήτης έχει αυτό το προφητικό χάρισμα. Προφητικό χάρισμα δεν είναι απλώς να προφητεύει κανείς το μέλλον, διότι το μέλλον δεν είναι γνωστό σε κανένα παρά μόνο στον άχρονο και υπέρχρονο Θεό, ου και έστεινε μόνο γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο πατήρ έθατο εν τη δία εξουσία. Κανείς δεν γνωρίζει τον χρόνο, ούτε το παρελθόν το γνωρίζει κανείς με τα ακριβίας, γιατί τα ερμηνεύει τεθρασμένα όπως θέλει ο καθένας τα ερμηνεύει. Δεν υπάρχει αντικειμενική ιστορία, υποκειμενική υπάρχει κατά προσέγγιση. Ούτε λοιπόν είναι καρδιογνώστης κανείς και να γνωρίζει ακριβώς τα παρελθόντα γεγονότα, ούτε ποσός γνωρίζει κανείς το μέλλον, ούτε η Θεοτόκος, ούτε οι Άγγελοι, ούτε οι Άγιοι, παρά μόνον η Αγία Τριάς. Αποκαλύπτει λοιπόν ο ίδιος Θεός μερικά πράγματα στο μέλλον εις τους Αγίους δούλους του, τα οποία άλλα ελέγοντο και άλλα εγγράφοντο. Όσα εξ αυτών εγγράφησαν είναι οι προφητείες, με κέντρο τη σάρκωση του Θεανθρώπου. Όμως το θέμα δεν είναι οι προφήτες τι έγραψαν. Αυτά τα διαβάζουμε εις τα ιερά κείμενα και βλέπουμε ακριβώς τι εγγράφησαν. Αλλά τι είδε τότε ο άσαρκος λόγος εις τον άνθρωπον, λέει χάρη στον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος είτο και ιερεύς του Θεού του Υψίστου και Παρθένος. Δεν είναι ενυφεύθη ο προφήτης Ιερεμίας. Και ξέρετε, στην Παλιά Διαθήκη δεν έχουμε πολλούς ανυπάντρους Παρθένους. Ανυπάντρους ίσως να έχουμε ελαχίστως. Παρθένους δεν έχουμε. Έχει τεράστια διαφορά της ψυχής και του σώματος η απόλυτη παρθενία, σε τέτοιο βαθμό ώστε να επισχέσει το πνεύμα του Άγιο και να γίνει μόνιμο κατοικητήριο, ώστε σαν κρονός να αναβρεί η θεολογία η διαχρονική, η προφητική. Οι προφήτες, μολονότι δεν έζησαν στην εποχή της χάριτος του Ευαγγελίου και δεν εκκοινώνουν των αχράντων μυστηρίων και δεν είχαν αυτά που έχουμε εμείς, όδε μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, όμως με την προαίρεση του και την αγωνιστική του διάθεση και την προσευχή του στην μετανία συγκεκριμένα των δακρύων της προσευχής, έφτασαν σε τέτοια μέτρα ώστε ο Χριστός κανόνισε ώστε εις αυτούς να αποκαλύψει το μέλλον, αυτά τα άτομα να γίνουν όργανα, αυτή η γλώσσα να είναι η θεοκίνητος λαλιά η οποία θα ομιλήσει και θα γράψει ως εκπροσώπου Θεού. Τάδε λέγει Κύριος,
και ομιλεί ο Ισαΐας. Δεν λέγει τάδε λέγει Ισαΐας ή εγώ τάδε λέγω, τάδε λέγει Κύριος διαστόματός μου. Άλλοι το επίστευαν, άλλοι δεν το επίστευαν. Και σήμερα το ίδιο γίνεται και χειρότερα. Οι πλήστοι τα εμπέζουν, τα κοροδεύουν. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μα δεν υπάρχει διόρθωση και μετάνοια. Δεν βλέπουμε να υπάρχει στον κόσμο διόρθωση και μετάνοια. Επομένως, είτε τα διαβάζουν, είτε δεν τα διαβάζουν, είτε τα μεταφράζουν. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Μετάνοια δεν υπάρχει σε πολλούς των ανθρώπων, ίσως και μη ορθοδόξους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτά δεν είναι γράφησα για να στολίζουν τις βιβλιοθήκες και να κοσμούν μερικά κείμενα. Αλλά διότι αυτά είναι αποκαλύψεις οι οποίες σώζουν και θεώνουν πολλές φορές προϊόντους του χρόνου των άνθρωπων. Είναι ο γραπτός Χριστός, όπως λέγουν οι σύγχρονοι πατέρες εις το Άγιον Όρος. Το Ευαγγέλιο είναι ο γραπτός Χριστός, η γραπτή του Διαθήκη, που είναι σφραγισμένη όχι με το αίμα του, με όλο το αίμα του. Όλες οι σταγόνες του Παναγίου αίματος χύθηκαν επάνω στο Σταυρό. Σε 6 ώρες, είναι αποδεδειγμένο αυτό ιατρικά και επιστημονικά. Σε 6 ώρες, με υγιέστατο τον οργανισμό όπως ήταν του Χριστού μας, εφόσον κράτησε μια γερή κράση και ευαίσθητο το σώμα, ώστε να δειχθεί όλους τους πόνους, γιατί ο σκληραγωγημένος δεν δέχεται όλους τους πόνους, ο ευαίσθητος δέχεται όλους τους πόνους. Με γερή καρδιά και κράση, ώστε να αντέξει 6 ολόκληρες ώρες και να χύνεται σταγόνα-σταγόνα όλο το αίμα του. Έτσι λοιπόν, το θαυμαστό δεν είναι, επαναλαμβάνω αδελφοί μου, αυτά τα οποία γράφησαν και τα οποία τα διαβάζουμε συνεχώς, αλλά σε τι επίπεδο έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί το καιρό εκείνο, ώστε το Πνεύμα του Άγιο να γίνει μόνιμο κατοικητήριο. Ξέρετε, κολυμβούσαν στη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι προφήτες. Τα πιο θαυμαστά γεγονότα των προφητών είναι ότι προφητεύουν περί του εαυτού των. Όλοι οι προφήτες είναι τα μοναδικά πρόσωπα τα οποία βλέπουν το άκτιστο φως στα Διαθήκη. Προφητεύουν περί του εαυτού των και λέγουν ότι όταν θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα των θα αποθάνουν και οι ίδιοι θα αποθάνουν και θα πάνε στον Άδη όλοι τους και οι ίδιοι. Κανείς δεν γνωρίζει ότι θα πεθάνει ή και αν γνωρίζει δεν το πιστεύει καρδιακά. Αυτοί όχι απλώς το πιστεύουν, αλλά δια Πνεύματος Αγίου προγνωρίζουν και προβλέπουν. Είναι μια διόπτρα. Εδώ βλέπουν το τέλος του κόσμου. Δεν θα δουν τη δική του κατάβαση στον Άδη. Προφητεύει ο Πατριάρχης Ιακώβ και λέγει: τώρα θα κατεβώ εις τον Άδη να κλαίω το χαμένον ιόν μου, τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Πώς το προφητεύει αυτό δια Πνεύματος Αγίου? Καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Φανταστείτε τι μνήμη θανάτου και τι θεωρία θανάτου έφεραν στον εαυτό τους. Γι' αυτό λοιπόν δεν επίουν άλλα αμαρτήματα εφόσον φτάσαν στη μεγάλη απάθεια και στη μεγάλη μετάνοια. Και έτσι λοιπόν αυτοί με τον προσωπικό τους αγώνα, με το σπαθί τους όπως λέμε εμείς οι μοναχοί, κέρδισαν αυτή την εύνοια και την ευσπλαχνία του Χριστού μας, διότι χωρίς να έχουν όλων των Ευαγγελικών νόμων, ετήρησαν αυτόν όλων απαραγκλήτως και μάλιστα ετήρησαν και τα μεγαλύτερα διατάγματα του Ευαγγελικού νόμου, ίσως και μερικές άλλες εντολές που δεν είναι ρητές εντολές ακόμη και του Ευαγγελίου. Η παρθενία δεν είναι εντολή του Ευαγγελίου. Το εις δέδοτε επαφίεται εις την βούληση και στην ελευθερία που αντός έχει έφρονος ανθρώπου. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει κανείς μοναχός για να σωθεί. Αλλά είναι υποχρεωτικό όποιος γίνει μοναχός να ζήσει ως μοναχός για να σωθεί. Αλλιώς δεν θα. Αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε θα έρθει να τους ελευθερώσει. Πάντως θα έρθει. Γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδ: ανάστηθη Κύριε. Εξεγέρθητη Κύριε. Και το πείτε ο Κύριος: εξεγερθήσαμε όρθιο. Δηλαδή στο μέσο της νυχτός της Κυριακής. Στις 25 Μαρτίου θα εγερθώ και θα σε αναστήσω και σένα και όλους. Να μας σκεπάζουν οι χάρις όλων των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Προφητών που έχουν αυτή τη μεγάλη δόξα στους ουρανούς και ξέρετε χαίρουν μαζί με εμάς που αγωνιζόμαστε και διαβάζουμε τα Ιερά του κείμενα. Και μελώνω ότι έχουν εκπληρωθεί όλα τα γεγονότα, όμως δεν πάβουν να έχουν μία χάρη, διότι ξέρετε μερικά προφητικά κείμενα έχουν διαχρονική ερμηνεία και ισχύουν μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Στο τέλος αποθνίσκοντας ο Άγιος προφήτης αυτός ο Μωυσής, ο γέροντας όλων αυτών των ανθρώπων, προφήτευσε ίσως την πιο ακραία και μεγάλη προφητεία, ότι στο τέλος του κόσμου και ο Ισραήλ, ένα τμήμα βέβαια, θα επιστρέψει κάποτε στον αληθινό Θεό. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο αληθινός Θεός που κάποτε στο τέλος του κόσμου θα επιστρέψουνε? Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός? Και αυτόν τον Θεό που λατρεύουν ποιος είναι?
αφού τότε θα επιστρέψω στον αληθινό Θεό, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της, το τελευταίο και βιβλίο του. Είναι πολύ έτσι συγκινητικό όταν βλέπουμε ότι μέσα από τα προφητικά αυτά κείμενα, με πολλή τέχνη και μαεστρία, αλλά και διάκριση και αυστηρότητα, ελέγχουν και ψέγουν τα κακά κείμενα και λεγόμενα των συμπατριωτών. Γι' αυτό φυσικά ήταν και μισητοί από αυτούς και σχεδόν οι πλήστοι, αν όχι όλοι, εφωνεύθησαν. Όταν έζη ακόμη ο Άγιος Κυπριανός, ο Πανένδοξος του Χριστού Ιερομάρτης και Επίσκοπος, όπως γνωρίζουμε όλοι από τον βίο του εις τον Μεγάλο Συναξαριστή, πριν γίνει χριστιανός βεβαίως και βαπτιστή, η προτέρα του διαγωγή ήταν όχι απλώς αμαρτωλή, αλλά σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ήταν ίσως ο μεγαλύτερος αρχιμάγος του κόσμου, της εποχής του. Και άλλοι υπήρξαν βέβαια σε κάθε γενιά που είχαν τα πρωτεία της αρχιμαγίας σε όλη την γη και στην τότε γνωστή τους περιοχή. Όμως, εκ της εμπειρίας της Εκκλησίας μας το γνωρίζουμε αυτό, διότι όταν διαβάζουμε τους εξορκισμούς που ο ίδιος έγραψε του Αγίου Αρμάντος Κυπριανού, καθώς και του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου του Χρυσοστόμου, βλέπουμε την αντίδραση των δαιμόνων, όταν όντως υποστατικός ο άνθρωπος είναι δαιμονισμένος. Διότι ξέρετε, είναι πολλοί οι οποίοι έρχονται και μας κοροϊδεύουν. Σε μένα έχει γίνει αρκετές φορές. Λέγοντας «Πάτερ μου, διάβασα με εξορκισμό, έχω δαιμόνιο». Πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει υποστατικό δαιμόνιο στον άνθρωπο και μετά, διαφορετικά ψευδόμεθα ασυστόλους, παρακαλώντας και προσευχόμενοι στον Χριστό να βγάλει κάποιο δαιμόνιο που δεν υπάρχει. Και αφενός με να χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος αυτός αδιάκριτος και καθόλου πνευματικός, ίσως από απλότητα καρδίας, αλλά στην πραγματικότητα και στην αλήθεια αμαρτάνει και μάλιστα βαρύτητα. Αυτό το πράγμα μπορώ να το παραλληλήσω μόνο ιατρικά με το λεγόμενο ανεμογκάστρι. Όταν κάποια κυρία ή κάποια μητέρα, τέλος πάντων για λόγους καθαρά ψυχολογικούς, δημιουργούνται τέτοιες προϋποθέσεις οργανικές στον οργανισμό της και δημιουργείται μια κυοφορία κατά φαντασία. Όμως οι βιολογικές λειτουργίες είναι μιας κυοφορούσης μητρός και μπορεί να φτάσει και μέχρι και τον ένατον μήνα με όλα τα επακόλουθα της βιολογίας των γυναικών της κυοφορούσης. Και έτσι λοιπόν οι ευχές του Αγίου αυτού Ιερομάρτυρος είναι πολύ δυνατές και αναφέρονται αναλυτικά σε μία-μία στα επιμέρους δαιμόνια που το κάθε δαιμόνιο της μαγείας, που είναι πάρα πολλά αυτά τα συντάγματα, χρησιμοποιούν και ένα τέχνασμα, ένα δόλωμα, ένα άγγιστρο και ο κάθε μάγος κάνει αυτή την μαγεία αυτού του είδους. Την νεκρομαντία, την χειρομαντία, την ζωομαντία και το καθεξής. Είναι πάρα πολλές οι εκατοντάδες αυτές. Ο Άγιος τα είχε χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα είδη και ήταν ο γενικός αρχηγός, έχουν το γενικό πράσταγμα, συνεργαζόμενος με όλα τα αρχικά δαιμόνια, τα επτά, και με τον ίδιο τον Σατανά. Όμως από τότε που νικήθηκε από την Αγία Παρθενομάρτυρα Ιουστίνη, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, αντιλήφθηκε ότι για πρώτη φορά στη ζωή του υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτόν, με όλη τη δύναμη των δαιμόνων, διότι οι μάγοι, ξέρετε, γνωρίζουν ότι συνεργάζονται με τα δαιμόνια, έχουν πλήρη γνώση. Το σερβίρουν όμως εις τους αδαείς ότι συνεργάζονται με τον Θεό. Τώρα ποιος είναι αυτός ο Θεός, δεν τον ονομάζουν. Βλέποντας λοιπόν ο τότε Κυπριανός ότι ο Τίμιος Σταυρός ή η χάρις και η πίστης εις τον Τίμιο Σταυρόν, αλλά και στην αδίστακτον πίστην αυτής της νέας Παρθένου, της Παρθενομάρτυρος όντως Ιωστίνης, ότι είναι πιο ισχυρά από την δύναμη όλων των στρατευμάτων των δαιμονικών, ευαπτίστηκε, επίστευσε και αμφότεροι, όπως γνωρίζουμε, αποκεφαλίστησαν και χαίρονται εις τον Παράδεισον. Αυτά είναι γνωστά εις των βίων των.
Αυτό μας φέρνει στην επιφάνεια και στη μνήμη, διότι σε κάθε γενιά και μέχρι στην τελεία του αιώνα θα υπάρχουν μάγοι εις όλο τον κόσμο. Δεν θα εκλείψουν ποτέ άντρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι. Η δε μαγεία είναι η μαύρη, η άσπρη και η κόκκινη. Η πιο επικίνδυνη είναι η λευκή και οι 300 του λευκού αδελφάτου εκεί στα Ιμαλάια, αυτοί οι οποίοι ενδύονται τους αγγέλους έξωθε με λευκές και λεμπίες ποδήρες χιτών ασφαίροντες, είναι οι πιο επικίνδυνοι διότι έχουν τα δυσδιάκριτα δαιμόνια, τα άκρα δεξιά όπως λέγουμε. Εκεί κανείς πρέπει να είναι πολύ μεγάλος μαέστρος να γνωρίζει τα εκδεξιών και τα εξεβονίμων των δαιμόνων για να μπορεί να αντιληφθεί την δύναμή των, διότι δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και αυτοί συμπεριφέρονται ως άγγελοι φωτός σε όλους τους λαούς της γης, βοηθώντας, γι' αυτό λέγεται και λευκοί. Η μαύρη είναι αυτό καθ' αυτό που φαίνεται, το κακό δηλαδή. Η πνευματική τρομοκρατία, ας την ονομάσουμε αλλιώς. Η κόκκινη είναι αυτή η οποία απαιτεί σαρκικές διαστροφές και χύσεις αιμάτων και ανθρωποθυσίες μικρών και μεγάλων ανθρώπων. Ένας πνευματικός μηνόταυρος. Το όλον θέμα που απασχόλησε την Εκκλησία μας και τους πιστούς τόσο τους αρχιερείς και τους ιερείς σε όλες τις εποχές και κυρίως ένα ειδικό διακόνημα τους εξορκιστάς δεν είναι το γιατί για ποιο λόγο έχουμε τόσους δαιμονισμένους και πρέπει να διαβάζουμε τις ευχές και όποτε ο Θεός ευδοκίσει και γίνει η λύση και η εξωστράκευση των δαιμόνων, αλλά ποιος είναι ο λόγος που δαιμονίζεται κανείς ή τον πιάνουν τα μάγια, διότι υπάρχουν τα μάγια. Η απάντηση είναι μονολεκτική, διότι μετά την σταύρωση του Χριστού μας και την Ανάσταση αυτού, κατεργήθη η δύναμη του σατανά. Δεν επατήθη μόνον ο διάβολος, αλλά κατεργήθη ο διάβολος. Απλώς επατήθη ο θάνατος και νικήθη ο θάνατος και καταργήθηκε και ο θάνατος και έγινε ύπνος. Όμως εφόσον τα δαιμόνια υπάρχουν, αλλά η δύναμη στον καταργήθηκε, λειτουργεί με την έννοια ότι ο άνθρωπος προσέρχεται στα δαιμόνια και όχι τα δαιμόνια στον άνθρωπο. Διότι ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει όλη την χάρη του Αγίου Πνεύματος να υπέρχεται υπεράνων όλων αυτών των δαιμονίων και των ανθρώπων και των πνευμάτων. Δίνει ο Χριστός την χάρη, εκτός αν την παραδώσουμε οικειοθελώς για λόγους προσωπικούς στα σχήρα των δαιμόνων. Έτσι λοιπόν η εμπειρία όλων των πατέρων και των εξορκιστών και των συγχρόνων και των παλιωτέρων λέγει με μια λέξη ότι όταν ο άνθρωπος είναι καθαρά εξομολογημένος δεν τον πιάνει κανένα δαιμόνιο, καμία μαγεία. Πρώτος βαθμός της πιο μικρής μαγείας που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο ορθόδοξο βαπτισμένο είναι η βασκανία. Είναι αυτό που λέμε το κοινό σμάτιασμα, γι' αυτό υπάρχει και η πιο μικρή ευχή της βασκανίας, για να φύγει ο πειρασμός ο δαιμονικός που είναι τοπικός, εγκεφαλικός, ένδοθεν των οφθαλμών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βασκαίνουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βασκαίνονται. Αυτό είναι ο πρώτος βαθμός που δημιουργείται εις τους ανθρώπους. Από το φάος και κτίνο είναι το φως που κτίνει, δηλαδή αποκτίνει η μαύρη χάρη των δαιμόνων της βασκανίας, διότι υπάρχουν αυτά τα δαιμόνια μέσα στον εγκέφαλο των ανθρώπων που βασκαίνουν και ματιάζουν και ενεργεί μέσω των οφθαλμών των ανθρώπων που βασκαίνουν. Γι' αυτό το λόγο οι βασκανόμενοι άνθρωποι είναι πάντοτε αυτοί που βλέπουν. Ο τυφλός δεν μπορεί να βασκαθεί λόγου χάρη. Διότι τον πλούστο λόγο, διότι δεν έχει μάτια να δει και δεν μπορεί να ενεργήσει σε απευθεία γραμμή το δαιμόνιο της βασκανίας που έρχεται κατευθείαν στα μάτια των ανθρώπων. Από εκεί και μετά, μετά την βασκανία, υπάρχουν τα δαιμόνια σε κατηγορίες και σε ενότητες, μικρά πιο μεγάλα. Βλέπουμε στην εποχή του Χριστού μας πόσοι και πόσοι δαιμονισμένοι ήταν, μέχρι και το μεγάλο δαιμόνιο του πίθωνος, που αυτό και αποκαλύπτει τα κεκριμένα, αλλά είναι και τα επιθετικά δαιμόνια που είναι της μανίας. Είναι ικανός ο άνθρωπος, ας είναι και ο πιο μικρός, να δείξει πώς σε αγκαλιάζει, να σε ασπαστεί και να σε στραγγαλίσει επί τόπου, χωρίς να αφήσει άχνα ο άνθρωπος. Τέτοια τρομακτική δύναμη αποκτούν αυτοί που έχουν τα δαιμόνια της μανίας. Έχουμε και στο παρελθόν τέτοιες εμπειρίες που μία κοπελίτσα ή το πανέμορφη, το έχω πει και άλλες φορές, την οποία ερωτεύτηκε κάποιος νέος λόγω της ομορφιάς της, νομίζοντας πως είναι εύκολο σαν Λία να την κάνει να αμαρτήσουν μαζί ή ακόμη και να την κάνει και σύζυγό του.
Όμως καθώς πήγε να την ασπαστεί, αυτή του έκοψε το μισό αυτή και το εμάστησε αμέσως. Χωρίς να προλάβει να βγάλει άχνα. Είναι τα δαιμόνια της μανίας. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να γνωρίζει τι κρύβει ο άγνωγος. Πρέπει όχι απλώς χάρη να υπάρχει, πρέπει να αποκαλύψει ο Θεός και για να μας ασφαλίσει κιόλα. Γι' αυτό λοιπόν η κοινή εμπειρία της Εκκλησίας λέγει ότι κανείς όταν είναι καθαρά εξομολογημένος δεν τον πλησιάζουν τα μαγικά, μόλον ότι λειτουργούν και δρούν κάθετα. Τόσο πολλοί υπάρχουν παγκοσμίως οι μάγοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά συνεχώς και μάλιστα με ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες και ενέργειες μαγεύουν και μεθοδεύουν όπως οι μεγάλοι, όπως μου είχε εξομολογηθεί ένας μεγάλος αρχιμάγος από την Κρήτη και κάνουν στην πυραμίδα του Χέοπος. Υπάρχουν υπόγεια τούνελ και στοές και εκεί μαζεύονται και σε άλλες πυραμίδες και κάνουν φοβερά όργια και με ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες πέμπουν τα μαγικά του σε συγκεκριμένα άτομα της γης. Και κυρίως τα πιο πολλά έρχονται στην Ελλάδα, ίσως και στο Άγιον Όρος. Όχι ίσως, έρχονται και στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πολλές φορές ανακατατάξεις και ανακατοσχές πνευματικές. Άλλοτε πιάνουν πολλές φορές εδώ στον τόπο μας και άλλοτε δεν πιάνουν και γίνεται μια αντίρροπος δύναμης. Διότι κάποιες προσευχές μερικών ανθρώπων, Ορθοδόξων και Ελλήνων αν θέλετε, και θείας λειτουργίας ενεργούν ως αντίρροπος δύναμης των μαγικών, τα καταστρέφουν και τα γυρίζουν πίσω και ξέρετε όταν γυρίζουν τα μαγικά πίσω γίνεται μπούμεραγκ. Γυρίζουν κατά κεφαλής των και ενεργούν και πιάνουν τα μαγικά κατά της κεφαλής των. Όριξε βόθρον και ενέπεσε ο ίδιος σε αυτό. Άλλος ήθελε να πέσει και έπεσε ο ίδιος. Μόλις ετοίμασε την παγίδα για να πέσει μέσα ο Λέων, έπεσε ο ίδιος και εφαγώθηκε του Λέοντος, του νοητού Λέοντος, δαίμονος. Ποτέ δεν μας απασχόλησε το θέμα στην Εκκλησία, ακόμη και στην πολιτεία, να ψάξει κανείς να βρει τους μάγους, αυτούς τους απανταχού της γης, μικρούς και μεγάλους. Θα κουραστεί και δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Η απόφαση της εμπειρίας και όλων των Αγίων Πατέρων είναι αυτή, να είμαστε τακτοποιημένοι εμείς πάντοτε, μυστηριακώς, όχι μόνο να φέρουμε και σταυρό μέσα μας και να πιστεύουμε αδίθετα στο σταυρό και κομποσχήνη, είναι τα φυλακτήριά μας και δεν πρόκειται να μας πιάσει τίποτα. Αν συμβαίνει σε τόσους ανθρώπους και μάλιστα στη σημερινή εποχή οι δαιμονισμένοι, οι απανταχού της γης είναι πάρα πολλοί και κυρίως νέοι άνθρωποι και αγόρια και κορίτσια. Ίσως τα κορίτσια να είναι περισσότερο αριθμητικός και εκτός Ελλάδος. Και ξέρετε, είναι φοβερό διότι ένας αριθμός των δαιμονισμένων οδηγούνται στην αυτοκτονία. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να τους βοηθήσουν, να τους παρακαλέσουν. Δεν υπάρχει παράκληση πνευματική. Όταν και άλλοι κουβαλούν τα δικά τους τα αμαρτήματα, πώς να παρηγορήσουν, τι έχουν να δώσουν στους άλλους ανθρώπους. Όταν όμως δεν πιστεύουν καθόλου στα δαιμόνια οι άνθρωποι, οι άθροι, οι επίτηδες λέγουν πως δεν πιστεύουν και κηρύττουν ότι δεν υπάρχουν τα δαιμόνια, αυτό είναι το πιο μεγάλο δαιμόνιο που έχουν μέσα τους. Δεν υπήρξε πιο μεγάλη επιτυχία επί της γης. Δυο είναι οι πιο μεγάλες επιτυχίες των δαιμόνων όλων, του Σατανά και της συνοδείας αυτού επί της γης. Πρώτον, να πει στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Και εφόσον δεν υπάρχει, όλα επιτρέπονται. Και δεύτερον, να τον λατρεύουν ως Θεό. Αυτό είναι πιο μεγάλο, είναι το πρώτο αυτό το πράγμα. Ποτέ ο άνθρωπος δεν έφτασε σε τόσο μεγάλο βαθμό καταπτώσεως. Ποτέ, ποτέ. Μόνο στην εποχή επικατακλυσμού και των Σοδόμων. Και επί Νόε, ώστε να λατρεύεται ο ίδιος με πλήρη επίγνωση όμως, όχι με άγνοια, ως Θεός. Οι σατανιστές, οι απανταχού της γης, πρέπει να είναι μεγάλοι αρχιμάγοι κατά ανάγκη, για να μπορούν να κάνουν τα μαγικά, στον εαυτό τους να κάνουν τα μαγικά για να στηριχθούν. Πώς εμείς μεταξύ μας λέμε, παππούλη, διάβασε μου μια ευχή, έχω ανάγκη. Πάτερ, σταύρωσέ με, έχω ανάγκη. Θέλω το λαδάκι, θέλω αυτά, αγιάσματα. Και εμείς οι κληρικοί μεταξύ μας. Διάβασε με το πατριαρχείο μια ευχή, να πάμε στον επίσκοπο, μια ευχή, κάτι. Όλες αυτές οι προσευχές, έτσι και αυτοί κάνουν μεταξύ τους για να στηριχθούν, δηλαδή να καταπονεστούν πιο βαθιά. Ο ένας να γκρεμίσει τον άλλον βαθύτερα. Από την εποχή εκείνη όμως που ο Άγιος Κυπριανός όχι απλώς επίστεψε και ανήρεσε όλες τις θέσεις του αλλά και μαθήσεις και τον Χριστό μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει αυτή η παγκόσμια θέση των σατανιστών και των μάγων, διότι γνωρίζουν όλοι αυτοί οι απανταχού της γης ευρισκόμενοι φανερός και κρυπτός ότι δια του Αγίου Κυπριανού είναι γνωστό σε εμάς Ορθοδόξους αυτές οι μεθοδίες του Σατανά. Λέγει ο Απόστολος Παύλος,
τας μεθοδίας αυτού ουκ αγνοούμεν και τους λογισμούς και τα κινήματα και τις ενέργειες και όλων των οδών των οκτώ τρόπων πολέμων. Με οκτώ τρόπους μας πολεμούν τα δαιμόνια, όλα αυτά δεν τα αγνοούμεν και μάλιστα τα γινώσκουμεν λίαν καλώς. Και πολλές φορές τα βιώνουμε και όλο ο καθένας στον εαυτό του. Όμως επαναλαμβάνω, δεν θα εκλείψουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί ο Χριστός έδωσε την παραβολή μέχρι συντελεία των αιώνων των ζυζανίων. Δεν θα εκλείψουν τα ζυζάνια μέχρι τον καιρό του θερισμού. Όχι απλώς να τα βγάλουμε νωρίτερα. Υπάρχει φόβος έστω και ένας κόκκος σίτου να μην χαθεί. Χάρη μιας ψυχής που πρόκειται να σωθεί, θα υπάρχουν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί μέχρι τέλους του κόσμου. Χάρη μιας ψυχής και μόνον. Ή να μην εν σύτων εκριζώσετε. Μήπως κατά λάθος εν αγνία. Καθώς μαζεύετε λοιπόν τα άχαρη και τα ζυζάνια προς το κατακάψει αυτά, μην τυχόν εκριζώσετε συν αυτά και των σύτων ή του σύτου. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, ακόμη και για μια ψυχή που έχει προϋποθέσεις να σωθεί, μακροθυμεί και θα υπομείνει όλος ο κόσμος αυτόν τον βαρύ σταυρό των μάγων. Πάντως δεν μας αποσχολεί το θέμα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θα εξακολουθήσουν φανερός και κρυπτός. Μας αποσχολεί να έχουμε τις προϋποθέσεις να μην μας πιάνουν και να ανηρούνται σαν ουράνια ομπρέλα, σαν πνευματική ομπρέλα. Είναι όπως η Παναγία το αναφέρουμε, ότι είναι τείχος των Παρθένων. Είναι πύρινο τείχος και γύρω από την ψυχή και γύρω από το σώμα και σε απόσταση. Αυτό το τείχος δεν είναι αυτό το τείχος το ορατό της οικίας, είναι πύρινο τείχος με άκτιστη Θεία Χάρη, η οποία περιβάλλει γύρω γύρω το λογικό του νοός, ώστε όποιος λογισμός διεισδύει εκεί ακριβώς να συλλαμβάνεται και να εξωστρακίζεται και να διαλύεται και να αποσυντίθεται στα εξών συνετέθη, για να καταλάβουμε τι γίνεται στην υπόθεση αυτή, από πού προέρχεται, πόθενή, πόθεν έρχεσαι, πού πηγαίνεις. Να ξέρουμε την πηγή. Ξέρετε, και τους καλούς λογισμούς αναλύουμε και ξεχνιάζουμε, γιατί τις πιο πολλές φορές έρχονται εκ δεξιών. Οι εκ δεξιών και οι έκρα δεξιών λογισμοί είναι πιο πολύ αριθμητικά και πιο επικίνδυνοι. Και δυσκολοθεράπευση και δυσκολοδιάγνωση. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας από αυτά τα μεθοδία του εχθρού. Πάντως, επαναλαμβάνω, αδελφοί μου, από την εποχή του Αγίου Κυπρινού, που ήταν ίσως ο πιο μεγάλος μάγος, άφησε ανεπανάληπτη εποχή, θρηνεί ο Σατανάς, διότι έχασε ένα πρωτοπαλί κρότο. Βέβαια, στη συνέχεια έχει χάσει και τόσους και τόσους άλλους, που οι ευχές του Αγίου Κυπρινού και των άλλων Αγίων Ιεραρχών μας βοηθούν τόσους και τόσους ανθρώπους. Στην εποχή του Αγίου Χρυσοστόμου, που είχε και πνευματικά παιδιά δαιμονισμένους, μας έχει γράψει και μια ωραία επιστολή σε ένα πνευματικό του υποτακτικό που ήταν σεληνιαζόμενος. Και εκεί του αναφέρει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα φέρουν εφόρους ζωής στο δαιμόνιο, το υποστατικό, και θα παθαίνουν αυτές τις κρίσεις, θα λάβουν την τιμή του Μεγαλομάρτυρος. Και το στέφανο του όχι απλώς του Μάρτυρος, αλλά του Μεγαλομάρτυρος. Κανείς όμως δαιμονισμένος δεν αποθνίσκει δαιμονισμένος. Αυτό είναι άλλη εμπειρία. Ακόμη λίγο πρώτου θανάτου το δαιμόνιο απέρχεται. Εισέρχεται δε στον άνθρωπο με εντολή του Χριστού και παραμένει με εντολή του Χριστού. Το δαιμόνιο δεν γνωρίζει πόσο καιρό θα παραμείνει στον άνθρωπο, και ξέρετε, όταν εισέρχεται στον άνθρωπο ή στο σώμα, εγκλωβίζεται και φυλακίζεται και θέλει με το λίγο να φύγει και δεν γίνεται. Τα δαιμόνια θέλουν να κινούνται ελεύθερα, πανταχού. Όταν όμως μπει μέσα στον άνθρωπο, θέλει να φύγει μετά από λίγο και δεν μπορεί να φύγει. Είναι μια εμπειρία που δεν την γνωρίζει ο δαίμονας. Και αναγκάζεται μετά να βασανίζει την ψυχή, και καθώς βασανίζεται η ψυχή, μεταδίδεται και ο βασανισμός και στο σώμα. Γι' αυτό συμβαίνουν όσα συμβαίνουν με το σώμα του υποστατικού δαιμονισμένου. Όλοι πειραζόμεθα από τα δαιμόνια λόγω των λογισμών και των παθών και των αμαρτημάτων. Αλλά δεν είμαστε υποστατικώς δαιμονισμένοι. Ξέρετε, αυτό το πράγμα το επαναλαμβάνω έτσι και θα το επαναλαμβάνω στη ζωή μου, διότι δεν είναι πολλοί, είναι ελάχιστοι αυτοί από τους Ορθοδόξους που είναι υποστατικώς δαιμονισμένοι, και μόνο σε αυτούς πρέπει να διαβάζουμε ευχές των εξορκισμών. Διαφορετικά φαίνεται πώς βοηθούν, αλλά μόνο οι ευχές επί της ασθενείας είναι αυτές που βοηθούν σε πάσα ασθένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αποδειχθεί πειραματικά και εμπειρικά ότι υπάρχει υποστατικός δαιμονισμός. Χειρουργία θα κάνουμε όταν υπάρχει όγκος, όχι όταν υπάρχει πόνος. Και πρέπει να αποδειχθεί περίτρανο ότι υπάρχει όγκος, ο οποίος δεν αυτοδιαλύεται με άλλον τρόπο, αλλά μόνο δια χειρουργίας και εξαγωγής.